Οι καλές καιρικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα στο νησί μας δίνουν αύριο τις σκυτάλιες στην κακοκαιρία Μπάρμπαρα με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον ισχυρό παγετό, τις κατατόπους πυκνές χιονοπτώσεις καθώς και τους θυελλώδεις βόρειους ανέμους εντάσσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη. Ένα ευχάριστο διάλειμμα του καιρού με ηλιοφάνεια με τους πολίτες να απολαμβάνουν τη βόλτα τους στο κέντρο του Ηρακλείου πριν ξεσπάσει η κακοκαιρία Μπάρμπαρα. Μένα μ' αρέσει γιατί τόσο καιρό λέγαμε αμάν να κάνει κάτι. Πάντα κάθε χειμώνα έχουμε κάποια τμήματα με κακοκαιρία και καλοκαιρία. Λοιπόν, ας το αντέξουμε λιγάκι για να έρθουν νερά και χιόνια, να μην διψάσουμε. Η χιονόπτωση που είναι και το σημαντικότερο στοιχείο, φαίνεται ότι από το πρωί όταν θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα της βροχής, αν όχι τις πολύ πρωινές ώρες, λίγο αργότερα, θα ξεκινήσουν με υψόμετρα πάνω από τα 1200 με 1400 μέτρα. Πριν το μεσημέρι και σταδιακά από το μεσημέρι και μετά αναμένεται ότι η χιονόπτωση θα αρχίσει να σημειώνεται και σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα. Από αύριο το μεσημέρι αναμένονται χιόνια, παγετός και θυελλώδεις βοριάδες, ενώ οι χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και σε χαμηλότερα ύψη, ακόμη και στα 500 μέτρα, ενώ δεν αποκλείεται χιονόνερο και χιονονυφάδες να κάνουν την εμφάνισή τους και λίγο χαμηλότερα. Σταδιακά όμως από τις απογευματινές ώρες, όπως δείχνουν τα στοιχεία, η χιονόπτωση αυτή γίνεται πολύ πιο έντονη και ιδιαίτερα για τις ορεινές ζώνες. Η χιονόπτωση αυτή θα σημειώσει μεγάλα ύψη χιονιού, ενώ φυσικά και σε χαμηλότερα ύψη θα αρχίσει το χιόνι να συγκεντρώνεται και βλέπουμε ένα μέσο ύψος το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσουν προβλήματα περίπου τα 600 μέτρα. Θέλουμε. Εντάξει, για να δούμε χιόνι θα πρέπει να πάμε εκδρομή. Ναι. Θα πέσει σε χαμηλά υψόμετρα. Ναι, Ρουσόνα και εδώ κοντά. Ναι. Καλό θα ήταν, ναι. Δεν μας νοιάζει. Να δούμε και λίγο χειμώνα. Ο παπάς μου είπε ότι μπορεί να με πάει... Στα χιόνια. Ναι. Το χιόνι το θέλουμε, οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε και θα πράξουμε ανάλογα. Αλυσίδες έχετε φωτιαστεί? Όχι, δεν έχω αλυσίδες, αλλά σκέφτομαι να αγοράσω. Περιφέρεια Κρήτης και ορεινή δήμη βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα εν ώψη της κακοκαιρίας, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες αυτοπροστασίας. Είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, ίσως κατατόπους να είναι και επικίνδυνα, με την έννοια ότι αναμένονται αρκετές βροχοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις και πολλά χιόνια, πυκνά χιόνια από ό,τι φαίνεται στα ορεινά του νησιού. Από την Παρασκευή είμαστε σε συνεννόηση με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας να υπάρξει το δυνατόν καλύτερη διασπορά μηχανημάτων, εργολάβων, έτσι ώστε να παραμένουν οι δρόμοι ανοιχτοί. Αυτό είναι το μέλημα. Πέρα την ασφάλεια των πολιτών, ζητούμενο είναι και ο βορείος εθνικός άξονας και η κάθετη. Και όλοι οι δρόμοι σε συνεργασία με τους Δήμους να παραμένουν ανοιχτοί. Ο Δήμος Ηρακλείου μπορεί να είναι παραθαλάσσιος Δήμος, όμως περιλαμβάνει και περιοχές. Δημοτικές κοινότητες στην ενδοχώρα, οπότε ούτως ή άλλως η πολιτική προστασία είναι προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο. Πάντως, ο κύριος Λέκας ξεκαθάρισε ότι δεν θα έχουμε φαινόμενα όπως αυτά του 2017, όποτε χιόνισε μέσα στις πόλεις της Κρήτης. Τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα θα σαρώσουν το νησί μας και τη Δευτέρα, ενώ θα διαρκέσουν μέχρι και την Τετάρτη. Πέρα από τις χιονοπτώσεις, θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους μπορεί να είναι ισχυρές και τοπικές καταιγίδες, ενώ το κρύο θα είναι τσουχτερό. Κάποιες άλλες όμως περιοχές ενδεχόμενα θα δουν έστω και μια απλή χιονόπτωση ή να έχουμε ένα ασθενές χιονόνερο ακόμα και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Πάντως προς το παρόν σε αστικές, παράκτιες ζώνες και χαμηλές ζώνες δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία για να προκαλέσει προβλήματα. Αν χρειαστεί να μετακινηθούν προς τα ορεινά, είναι πλέον απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες. Αλλά σε κάθε περίπτωση καλό θα είναι επικοινωνία με την αστυνομία όσον αφορά τη βατότητα του δρόμου. Διότι πιθανόν έχει συμβεί στο παρελθόν να κλείσουν δρόμοι με απόφαση της αστυνομίας για το λόγο το ότι, όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει ο κίνδυνος του παγετού. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου, συνδράμοντας την πολιτική προστασία των κρατικών υπηρεσιών, και εφόσον οι χιονοπτώσεις εξελιχθούν σε μεγάλο βαθμό, θα φροντίσει τα δύο νοσοκομεία του Δήμου Ηρακλείου να είναι ανοιχτά σε προσβασιμότητα. Δημότες που διαμένουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα από χιονοπτώσεις, καλό θα είναι να προμηθευτούν υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες, καθώς και να φροντίσουν για εξοπλισμό καθαρισμό του χιονιού. Ενώ οι οδηγοί καλό θα είναι να αποφύγουν την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.